Εικόνα διάλυσης παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τις κάλπες, με τις παρετήσεις τελεχών του κόμματος να λαμβάνουν πλέον μορφή χιονοστιβάδας. Καθημερινά αποχωρούν μαζικά κατά δεκάδες, καταγγελώντας τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση. Μετά τον Τάσο Κορονάκη, οι ταυρόντιξαν επισήμως, αλλά 53 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο Ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής, ο Γιάννης Τόλιος, καθώς και σημαίνοντας στελέχη της Λαϊκής Ενότητας, όπως οι κύριοι Ίσυχος, Στρατούλης και Κριτσοτάκης. Στην έξω εδώ και με τη Βούλα, ο Αλέκος Καλύβης, η Σόφη Παπαδόγιαννη, ο Αντώνης Νταβανέλος, όπως και οι κυρίες Αμανατίδου, Χαραλαμπίδου Ψαρέα και ο Ζήσης Ζάνας. Η κυβέρνηση, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς αψηφώντας τις συλλογικές επεξεργασίες και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τις προγραμματικές της δεσμεύσεις στη Βουλή, αλλά και την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για έκτακτο συνέδριο, κατέληξε να ψηφίσει ένα νέο σκληρό μνημόνιο. Ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε το νέο μνημόνιο, όπως άλλωστε και τα προηγούμενα, που έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή σε έναν ήδη καθημερινό. Υπάρχει αποχώρηση μιας ομάδας στελεχών και βουλευτών, αλλά εμφύλιος δεν υπάρχει. Την ίδια ώρα, με κρύα καρδιά, φαίνεται ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελαρίδης και οι δύο εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και μετέχοντες στις διαπραγματεύσεις, οι οποίοι κρατούσαν αμφίθυμη στάση ως προς την ένταξή τους στις εκλογικές λίστες του κόμματος. Βολές για τα στελέχη που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό SBC. Αυτή η κυβέρνηση έχει ανατραπεί εκ των έσω. Είναι η πρώτη αριστερή κυβέρνηση και ανατράπει από βουλευτές που εξελέξαν με τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που σχημάτιζαν την κυβερνητική πλειοψηφία. Επειδή λέγεται ένα παραμύθι, ναι. Κάποιοι ρίξαν την αριστερή κυβέρνηση. Ναι. Θέλω να σας πω ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν από τις πολιτικές τους. Δύο, θα την ρίχνανε κάποιοι βουλευτές αν είχαν αθετήσει τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις.